Πρόεδρε, πώς είδατε την κατάσταση στο hot spot? Η κατάσταση δυστυχώς εδώ πέρα στο κέντρο υποδοχής και τακτοποίησης στη Σάμο είναι θλιβερή. Είναι θλιβερή διότι το κέντρο έχει κανονικά δυναμικότητα 700 ανθρώπων και βρίσκονται στιβαγμένε εντός και εκτός κέντρου παραπάνω από 3.800 ψυχές σε συνθήκες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προσομοιάσουν με συνθήκες που εξασφαλίζουν ασφάλεια, υγεία, κυρίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι ενώ η χώρα μας είχε στη διάθεσή της 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, από τα οποία έχει απορροφήσει το 1,1 δισεκατομμύρια, να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, του 21ου αιώνα. Νομίζετε ότι μπορεί να λυθεί εύκολα αυτό το ζήτημα? Ας πούμε με το κέντρο εδώ τι μπορεί να γίνει άμεσα? Εύκολη λύση δεν υπάρχει για το ζήτημα αυτό. Μόνο που θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι στο ζήτημα του προσφυγικού από πλευράς κυβέρνησης συνυπάρχει η ιδεοληψία, η ανικανότητα, η αδιαφάνεια και τελικά ο κινησμός. Ιδεοληψία, διότι κάποιοι πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ενδεχομένως ότι τα σύνορα της Ελλάδος που είναι και σύνορα της Ευρώπης δεν πρέπει να φυλάσσονται. Ανικανότητα διαχειριστική για τις συνθήκες τις οποίες είδα. Παρά, και θέλω να το πω αυτό, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού, το οποίο πραγματικά καταθέτει την ψυχή του για να ανταποκριθεί σε συνθήκες που συχνά το ξεπερνούν. Αδιαφάνεια, διότι δεν είναι δυνατόν, όπως σας είπα και πριν, να έχουν διατεθεί στη χώρα τόσα πολλά κονδύλια και να επικρατούν τέτοιες συνθήκες. Και θα αναμένουμε και εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έρευνα η οποία διεξάγεται από την Όλαφ για το αν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων. Και βέβαια κινησμός, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κατά τα άλλα είναι ανθρωπιστές και ενδιαφέρονται για την ευημερία αυτών των ανθρώπων, τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα μία βόλτα στη Σάμο, να πάνε στη Μόρια, να δουν τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να γίνει? Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει μια γρήγορη αποσυμφόρηση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτό αφορά και τη Σάμο, αφορά και τη Χίο, αφορά και τη Μυτιλήνη. Με γρήγορη αποχώρηση σε πρώτη φάση των ευάλωτων ομάδων. Είναι απολύτως απαραίτητο και δεν θα κουραστώ να το λέω να αλλάξουν επιτέλους οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου, ώστε η διαδικασία αυτή να τελεσιδικεί γρηγορότερα. Είχαμε 37 επιστροφές μόνο από τη Σάμο μέσα στο 2018. Καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους ρυθμούς επιστροφών στην Τουρκία θα στιβάζεται δυστυχώς στα νησιά μας περισσότερος κόσμος από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε. Επιτέλους να υπάρχει, όπως το έχουμε πει, ένας διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Και η χώρα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όταν έχει στη διάθεσή της τόσους ευρωπαϊκούς πόρους, πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης σε όσους ανθρώπους έφτασαν καταδρεγμένοι στην πατρίδα μας. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται καθεστώς προστασίας να το παίρνουν γρήγορα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται καθεστώς προστασίας να επιστρέφουν είτε στις χώρες προέλευσής τους είτε στην Τουρκία βάσει της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δυστυχώς, η αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος είναι συνολική και εκοφαντική. Είχατε χαρακτηρίσει πρόσφατα τον κύριο Τσίπρα ως Ορμπάν. Εσείς θα θέσετε το θέμα αυτό στο ΕΛΚ τώρα που είναι και σύνοδος μέσα στο μήνα? Θα τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα όταν έρθει η ώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει σήμερα είναι να κάνω μια προσωπική αυτοψία για την κατάσταση η οποία επικρατεί εδώ πέρα στη Σάμο και να επαναλάβω τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ μεγάλο πολιτικό αλλά και ανθρωπιστικό πρόβλημα.